Είστε παρέα με το SBS ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/ κάθετος Greek. πιθανή αλλαγή πολιτική για το negative gearing, όχι όμω για πολιτική σκοπιμότητα, δηλώνει ο Πρωθυπουργό. Χαμηλότερα από τι εκτιμήσει, η ρυθμή ανάπτυξη τη οικονομία, μα λέει ο ΟΑΣΑ. Η Αυστραλία συντάσσεται με του παγκόσμιου ηγέτε που ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρό στο Λίβανο και. Σε κρίσιμη κατάσταση η Μαρινέλα στην εντατική μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επισκηνής στο Ηρώδιο. Γεια σα κυρίε και κύριοι, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα τη ραδιοφωνία τη SBS. Είδη μα αναλυτικά. Ο Πρωθυπουργό Άντωνη Αλμπανίζη δεν αποκλείεται να αλλάξει την κυβερνητική πολιτική για την αρνητική απόδοση, όπω λέγεται, για να κερδίσει την εύνοια των πρασίνων. Ο κύριος Αλμπανίζη εχθέ υποβάθμισε, χωρί ωστόσο να αποκλείσει, πληροφορίε ότι η κυβέρνηση ζήτησε συμβουλέ από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την περικοπή του negative gearing και των φορολογικών ελαφρύσεων από τα capital gains. Εάν αλλάξει την εν λόγω πολιτική η κυβέρνηση, θα ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την πολιτική των Πρασίνων για το στεγαστικό. Το Εργατικό Κόμμα ενδέχεται να χρειαστεί την υποστήριξη του Κόμματο των Πρασίνων για να διατηρήσει την εξουσία, σε περίπτωση που στι προσεχεί Ομοσπονδιακέ εκλογέ προκύψει βουλή χωρί πλειοψηφία. Ωστόσο, ο κύριος Αλμπανίζη δηλώνει στο Seven News ότι δεν θέλει να καλοπιάσει του πρασίνου και παραμένει επικεντρωμένο στη μεταρρύθμιση τη στεγαστική πολιτική, περνώντα την τρέχουσα νομοθεσία του από τη Γερουσία, κάτι που οι πράσινοι προσπαθούν να εμποδίσουν. No, I'm not slightly interested in uh, the Greens approach because they're just blockers, not builders. Προβλήματα στι αεροπορικέ μεταφορέ, κυρίω με την Κουάντα, εξαιτία απεργιακή κινητοποιήσεως των υπταμένων μηχανικών των αεροσκαφών για τι επόμενε δύο εβδομάδε, με σκοπό την αύξηση τη μισθολογική του απολαυή. Η δράση ξεκίνησε από τη Μελβούρνη σήμερα το πρωί. Αναμένεται να επεκταθεί σε όλη την Αυστραλία τι επόμενε ημέρε. Η απεργιακή κινητοποιήση συμπίπτει χρονικά με τους του μεγάλου τελικού του και του NRL, οι οποίοι καθιστούν αυτή την εποχή του έτου ιδιαίτερα αυξημένη την κίνηση στα αεροπορικά ταξίδια εσωτερικού. Τα σωματεία προειδοποιούν ότι η απεργία είναι πιθανό να επηρεάσει τις πτήσει Κουάντα από όλε τι πρωτεύουσε, αλλά η Κουάντα διαψεύδει το γεγονό, λέγοντα ότι έχει θέσει εφαρμογή μέτρα έκτακτη ανάγκη. Τα σωματεία πιέζουν για 15% αύξηση του μισθού των υπταμένων μηχανικών φέτος και 5% ετησίως στο μέλλον. Λένε ότι αυτό θα αντισταθμίσει το πάγωμα των μισθών που είχε γίνει για τα τελευταία 3,5 χρόνια. Η Αυστραλιανή οικονομία κινείται προς μια πορεία ανάπτυξης κάτω του μέσου όρου φέτος και κατά τα προσεχή έτη. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το Economic Operation and Development, αναφέρει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1,1% το 2024 και κατά 1,8% το 2025. Οι προβλέψει του OECD για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι κατά μέσο όρο 3,2%. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται αφού η αποθεματική διατήρησε τα επιτόκια στο 4,35% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο επικεφαλή οικονομολόγο του OECD, Αλβάρο Περέιρα, μα λέει ότι οι χώρε ανά τον κόσμο πρέπει να επιτύχουν μια έθραυση ισορροπία με τα επίπεδα των επιτοκίων and we need to make sure that we have good Η Κεντρική Τράπεζα, η αποθεματική όπως είναι γνωστή, θα ανακοινώσει σήμερα περισσότερα για την οικονομία στην Αυστραλία όταν θα δημοσιεύσει τα εξαμηνιαία χρηματο... περί χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ε, εγγραφάτης. Περιγράφει λεπτομερώς κινδύνους για την οικονομία και το πόσο καλά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες προκλήσεις. Μία από τι μεγαλύτερε εταιρείε παροχή ενέργεια στην Αυστραλία υποχρεώθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψου 14 εκατομμυρίων δολαρίων για παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τι τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματο. Πρόκειται για την Energy Australia, η οποία παραδέχτηκε ότι παραποίησε την προβλεπόμενη ετήσια τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο για ένα μέσο πελάτη, ενώ παρέλειψε να αναφέρει τη χαμηλότερη δυνατή τιμή σε ενημερώσει που απέστειλε σε περισσότερο από μισό εκατομμύριο καταναλωτέ. Η παραπλανητική αυτή αναφορά έγινε το 2022, καθώ οι τιμέ τη ενέργεια αυξάνονταν και πολλοί Αυστραλοί επαιδείοκαν να μεταβούν σε φθηνότερα προγράμματα. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών Αυστραλία αναφέρει ότι οι καταναλωτέ μπορεί να παραπλανήθηκαν και να πίστεψαν ότι η αλλαγή τη τιμή ήταν μικρότερη από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα, οδηγώντα του να παραμείνουν στο υπάρχον πρόγραμμα παρά να βρουν μια φθηνότερη προσφορά. Ο Υπουργό Οικονομικών τη Αυστραλία Τζιμ Τσάλμερ θα προσπαθήσει να εξομαλύνει τι όποιε εμπορικέ εντάσει με την Κίνα που έχουμε μέχρι σήμερα. Θα συναντηθεί με του βασικού ομολόγου του στο Πεκίνο, στο πλαίσιο διημέρου ταξιδιού στην χώρα. Ενώ η Κίνα έχει άρρητου περιορισμού σε κάποιε εξαγωγέ από την Αυστραλία όπω το κρασί και το κρυθάρι, οι περιορισμοί για του αστακού και τι δύο εταιρείε εξαγωγή βοδινού κρέατο παραμένουν. Ο ομόλογο του Δόκτωρ Τσάλμερ από την αντιπολίτευση Άγγου Τέιλορ μα λέει ότι ο Υπουργό Οικονομικών πρέπει να βοηθήσει να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ εμπορίου και εθνική ασφάλεια σε σχέση με την Κίνα. Η Aldi παραμένει το φθηνότερο σούπερ μάρκετ για τι αγορέ τη Αυστραλία σύμφωνα με δεύτερη τριμηνια έκθεση του Choice για τις τιμέ των ειδών διατροφή. Η κυβέρνηση διέθεσε στην Οργάνωση Προστασία των Καταναλωτών 1,1 εκατομμύρια δολάρια για να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη μέση τιμή που έχει το καλάθι τη νοικοκυρά, όπω λέγεται, με τα είδη διατροφή κάθε τρει μήνε για τα επόμενα τρία χρόνια. Διαπίστωσε ότι για 14 είδη οικιακή χρήση ήταν ελαφρώς φθηνότερα από την προηγούμενη περίοδο αναφορά στα calls με κόστο 66,22 δολάρια και στην Aldi με 50,79 το καλάθι. Οι τιμέ στα Woolworths αυξήθηκαν ελαφρώ στα 68,37. Ο βοηθός ταμεία, Άντριου Lay λέει πως οι διακυμάνσεις ήταν κάτι το αναμενόμενο. We've uh, we're certainly going to see ups and downs there. We want to see. Uh, the very best deal. And we if not... Η αστυνομία λέει ότι οι οικονομικές πιέσεις στη διαβίωση και τα ποσοστά οικογενειακής βίας ευθύνονται για την αύξηση των ποσοστών νεανικής εγκληματικότητας στην πολιτεία της Βικτόρια. Τα τελευταία στατιστικά για την εγκληματικότητα εμφανίζουν την εγκληματικότητα στη Βικτόρια να σημειώνει αύξηση κατά 9% κατά το τρέχον έτος με τα εγκλήματα που διαπράττονται από παιδιά ηλικίας 14 μέχρι 17 ετών να έχουν Αυξηθεί κατά 23%. Η παιδική εγκληματικότητα στη Βικτόρια έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 12 χρόνια με ληστείε, κλοπέ αυτοκινήτων, διαρρήξει και επιθέσει που αποτελούν τα πιο συχνά αδικήματα. Ο αναπληρωτή διοικητή τη αστυνομία Βικτόρια, ο Κρι Γκίλμπερτ, μα λέει πω η αστυνομία καλείται για παραβιάσει διαταγών οικογενειακή βία κάθε 5 λεπτά και αναφέρει ότι τουλάχιστον το 1 τέταρτο τη νεανική εγκληματικότητα μπορεί να αποδοθεί άμεσα στα υψηλά επίπεδα ρεκόρ οικογενειακή βία. Η Αυστραλία, η Γαλλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε προτείνουν προσωρινή κατάπαυση του πυρός διαρκεία 21 ημερών για να διεξαχθούν διαπραγματεύσει ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χεσμολάχ. Αυτά δηλώνει χθε ο επικεφαλή Γαλλική Διπλωματία κατά τη διάρκεια τη κατεπίγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ για την κρίση. Ο πρόεδρο τη Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, λέει ότι η πρωτοβουλία έρχεται με σκοπό την έναρξη ευρύτερων διπλωματικών συνομιλιών για τη δημιουργία μια πλατφόρμα προσωρινή κατάπαυση του πυρό 21 ημερών που υπολογίζουμε στην αποδοχή τη από τα δύο μέρη. Οι λεπτομέρειε συζητούνται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Η εκπρόσωπο του State Department, Σαμπρίνα Σίνκ, λέει ότι η χώρα τη πιστεύει πω υπάρχει μια ευκαιρία να σταματήσει η σύγκρουση και να πάρει ακόμα μεγαλύτερε διαστάσει. Um, any action taken that could lead to further escalation in the region. Space... Υπουργό Εξωτερικών, Πένι λέει ότι οι Αυστραλοί που βρίσκονται στο Λίβανο πρέπει να φύγουν πριν είναι πολύ αργά, καθώ προετοιμάζεται πιθανή χερσαία εισβολή κατά μήκο των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ. Η Πένι λέει ότι η Αυστραλία δεν μπορεί να εκενώσει του 15 έω 30.000 πολίτε που βρίσκονται στο Λίβανο και προτρέπει του ανθρώπου που βρίσκονται εκεί να εκμεταλλευτούν την πρώτη ευκαιρία για να φύγουν αντί να περιμένουν για να βρουν την καλύτερη πόρτα διαφυγής. Δεκάδε Αμερικανοί στρατιώτε εντωμεταξύ έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο εν μέσω κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Ισραήλ και τη Χεσμολάχ και προετοιμάζονται για μια σειρά απρόοπτων εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένη και τη πιθανή επιχείρηση βεβαίω εκένωση Αμερικανών πολιτών από το Λίβανο σε περίπτωση που ξεσπάσει ευρύτερο πόλεμο. Αυτά δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN. Ο εκπρόσωπο τύπου του Πενταγώνου, υποπτέραρχο Πατ Ράιντερ, δήλωσε νωρίτερα αυτή τη βδομάδα ότι ο Αμερικανικό στρατός θα αναπτύξει έναν μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού, τον ΙΠΑ, στην περιοχή σε μια κίνηση αυξημένη προσοχή. Αρνήθηκε, ωστόσο, να αποκαλύψει πόσα στρατεύματα αναπτύχθηκαν, πού στάλθηκαν και σε ποιο κλάδο ανήκαν. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε όμω από την πλευρά του την Τρίτη ότι στέλνει 700 στρατιώτε στην Κύπρο για να προετοιμαστεί και το ενδεχόμενο έκτακτη εκένωση Βρετανών πολιτών από το Λίβανο, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο. Για τα θέματα αυτά όμω στη συνέχεια τη εκπομπή αναλυτικότερα. Ο ρεπουμπλικανό πρώην και εκ νέου υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, επέκρινε έντονα τον πρόεδρο τη Ουκρανία, Βλαντιμίρ Ζελένσκι, καθώ αρνείται κατά αυτόν να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία και να τερματίσει τον πόλεμο που ξέσπασε το 2022. Ενώ ο κύριο Βάιντεν υποδέχεται σήμερα τον κύριο Ζελένσκι στο Λευκό οίκο, ο Ουκρανό πρόεδρο αναμένεται να παρουσιάσει στη συζήτηση το πολυσυζητημένο σχέδιο νίκη επί τη Ρωσία. Και μια είδηση από την Αθήνα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώρες αγωνίας για τη μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα, που νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μετά από σοβαρό κεφαλικό που υπέστη χθε επί σκηνής, στο Ηρώδιο την ώρα που τραγουδούσε. Η Μαρινέλα ή κυρία Παπαδοπούλου Κυριακή, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, είχε νιώσει έντονο πονοκέφαλο, πρωτού βγει στη σκηνή, όμως ξεκίνησε κανονικά για να καταρρεύσει ενώ ερμήνευε το τρίτο τραγούδι. Μεταφέρθηκε με ασανοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ η εταιρεία παραγωγής ακύρωσε τη συναυλία. Το Ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει πως διαπιστώθηκε ότι υπέστη σοβαρό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, εμορραγία δηλαδή, και μεταφέρθηκε στην εντατική όπου παραμένει νοσηλευόμενη. Στο συνάλλαγμα τώρα να δούμε πώς κινείται το δολάριο της Αυστραλίας με το ευρώ στα 62 λεπτά του ευρωπαϊκού νομίσματος και στα 69 σέντς του αμερικανικού. Μέιτα ξεκίνησε τι υποχρώσει του το League States του Europa League του Πάου, που έχασε 3-1 στην Κωνσταντινούπολη από την Γαλατά Σεράι. Ο Όφη νίκησε 2-1 τον Πανετολικό στο Βαρδινογιάννη και προκρίθηκε στους 16 του κυπέλου. Ανατροπή στους 16 ο Ατρόμητος νίκησε την Λιβαδιά, τον Λεβαδιακό 2-1 και προκρίθηκε στους 16 και αυτό, ενώ στους 16. Βρέθηκε και ο Άρης και ο Βόλος. Οι Κιτρινόμαυροι απέκλεισαν τον Εθνικό Πειρά και η Θεσσαλία αντίστοιχα τον Απόλλωνα της Κρίας Βρύσης. Και προχωρώντα προ το τέλο του δελτίου, να δούμε και την πρόγνωση του σημερινού καιρού. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με την πρόβλεψη στο Σίδνεϊ. Ο καιρό βροχερό, 12 με 18 η θερμοκρασία. Έθριο στη Μελβούρνη, 5 με 17. Έθριος και στην Αδελαίδα, 7 με 22. Βροχερό στο Μπρίσμπεν, 16 με 21. Νιουκάσλ, βροχή και εκεί, 11 με 19. Βροχερό και στο Γούλογονγκ, 12 με 17. Η ίδια κατάσταση και στο Πέρθ. Αρκετέ βροχέ, 13 με 18. Συνεφιά θα έχει το Χόμπαρτ, 5 με 17. Η Καμπέρα, εξίσου συνεφιά, 11 με 16. Καλοκαιρία θα δει το Κέρν με 21 βαθμούς που δεν θα ξεπεράσει όμως στους 31 ενώ βροχερός σαν ο καιρός ο Ντάργουιν 25 με 34 Ανομβρία στην Ελλάδα Τριαντάρια για τις επόμενες μέρες, ο καιρός 21 με 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα με καλοκαιρία, παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη 17 με 30, ενώ συννεφιά θα έχει η Λευκοσία και το θερμόμετρο θα κυμαίνεται από τους 19 μέχρι τους 33 βαθμούς. Και με την πρόβλεψη του καιρού φτάσαμε στο τέλος του σημερινού δελτίου στη σύνταξη και παρουσίαση ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού στη συνέχεια πάλι με τον Πάνο Αποστόλου για τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν γεια σας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο δελτίο της ημέρας. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.